Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της. Ροδανθός με στα ρεμάλια και θεά με στους θνητούς, η παγίδα για να γίνεις πάλι χάλια. Που ήδη νιώθεις σαν τον Γκάκνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέντγουορθ, με στη τσίκνα μιας υπόγειας ζωής. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει. Θα σου δώσει κάποιο σήμα, μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει, θα πιείτε κάτι και τ' ακούς σαν να είναι ποίημα, λες δεν ξέρω. Ό,τι να'ναι, όπως να'ναι, θα'ναι κρίμα να την πάρει κάποιος άλλος. Ενώ εσύ πρώτος ενστάνθηκες του βυθού της τα κοράλια. Μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου, γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις. Και θες να φύγεις, μα είσαι λιώμα και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χάλια. Όμως κι αυτή θα έχει πονέσει, κάποιος τύπος θα'ν στη μέση από αυτούς στα γυμναστήρια, στις Εύγας τα πρατήρια, που θα την ήθελε πιο χάρτινη και πιο ξανθιά και πιο γυμνή. Και βέβαια ποτέ δεν θα της είπες αγαπώ, απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μια άλλη γειτονιά και θα την άφησαν στα μαύρα της τα χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα και ό,τι εύχεσαι ξεκίνα. Όλα θα'ναι πάντα μαύρα, μα θα κρύβουν μια φωτιά και αύριο εδώ θα είσαι πάλι, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες μόνο για εκείνη να σε χάλια. Ό,τι θες μόνο για εκείνη να σε χάλια.